Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον Τάσο Βυζικίδη, πρόεδρο του αθλητικού ομίλου Καβάλα στα τμήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θέλω ένα σχόλιο για την σεζόν που ολοκληρώνεται όσον αφορά την ομάδα μπάσκετ και από εδώ και πέρα ανοίγει η σεζόν του κλασικού αθλητισμού. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία της ομάδας μας. Αν σκεφτούμε με τα προβλήματα με τα οποία ξεκινήσαμε, φτάσαμε στο σημείο να παίξουμε στα play-off για άνοδο στην Α1 και φτάσαμε και στα προημιτελικά του κυπέλου, αποκλεισίκαμε από τον Παναθηναϊκό. Είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα σειρά έχει ο Στίβος. 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου γίνονται οι Πανελλήνιοι Αγώνες Παραστίβου στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο, και η ομάδα μας θα είναι εκεί, όπως εδώ και 24 χρόνια, με 4 άτομα αθλητές. Τι ακριβώς, θέλω να πω, πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να γνωρίσει παραπάνω τον σύλλογο, ποια είναι η προσφορά του τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλάς για μια 20ετία. Θέλω έτσι ιστορικά μια αναδρομή από το τότε στο σήμερα για τον σύλλογο που ως ήρυδα ξεκίνησε και έχει φτάσει να είναι τμήμα του αθλητικού ομίλου Καβάλα. Έτσι όπως τα λες είναι, ξεκινήσαμε σαν ήρυδα και είχαμε πολλές επιτυχίες. Είχαμε 2 παραολυμπιονίκες, την Αθήτη Καραγιάννη και την Αλεξάνδρα Τιδήμογλου. Είχαμε επίσης τον Αϊβαζίδη τον Γρηγόρη και τον Μασμανίδη τον Δημήτρη που πήρανε μετάλλια σε σφαίρα και ακόντιο. Είχαμε και Άρση Βαρών με το να ύμνιστο τον αθλητή μας, ο οποίος ήταν και στην Εθνική. Είχαμε και τμήμα κολύμβησης, αλλά από το 2008 και μετά όλα αυτά αδράνησαν, καθώς δεν είχαμε οικονομική ενίσχυση από την Γενική Γραμματεία μέχρι το 2019 που πήραμε τις επιχορηγήσεις. Είναι ο σύλλογός μας ένας σύλλογος με μεγάλες διακρίσεις. Είναι σύλλογος παραολυμπιονικών. Ο περισσότερος κόσμος φυσικά νομίζει ότι έχουμε μόνο το τμήμα του μπάσκετ, γιατί αυτό προβάλλεται και είναι όλο τον χρόνο η δραστηριότητα, αλλά οι μεγαλύτερες επιτυχίες μας ήρθαν με τον Στίβο. Μιλώντας για αυτό το κομμάτι, για το κομμάτι του Στίβου, θέλω έτσι μία ενημέρωση. Ας πούμε ότι κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες θέλει να έρθει να ενταχθεί. Αρχικά, αν είναι το μόνο τμήμα που μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή στην Καβάλα ή όχι, και σε δεύτερο χρόνο, πού μπορεί να σας βρει ώστε να μπορέσει να έρθει να ενταχθεί στο σύλλογο. Ναι, είμαστε ο μοναδικός σύλλογος αθλητικός ΑΜΕΑ στην Καβάλα. Είμαστε στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας, είμαστε και γραμμένοι, κάθε χρόνο ανεβάζουμε στην πλατφόρμα τα στοιχεία του συλλόγου, επιχορηγήσεις, τα πάντα. Πιστεύω ότι ο Στίβος έχει μείνει αρκετά πίσω. Μπορούν να ασχοληθούν με τον Στίβο άτομα που έχουν νοητική αναπηρία, άτομα με προβλήματα όρασης, ακροτηριασμοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, μπορούν να ασχοληθούν με τον Στίβο. Μπορούν να μας βρουν στην ομάδα στο Facebook ΑΟ Καβάλα Στίβος ΑΜΕΑ και να επικοινωνήσουν μέσω του Facebook, ή να έρθουν εδώ στο γήπεδο να βρουν τον Ασλανίδη τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ο προπονητής της ομάδας, και να μιλήσουν μαζί του. Στο μπάσκετ μπορούν, είναι συγκεκριμένες οι αναπηρίες που μπορούν να ασχοληθούν, είναι παραπληγίες, ακροτηριασμοί και κάποιες ασθένειες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν. Όσον αφορά λοιπόν τον σύλλογο, το σωματείο, το οποίο βρίσκεται, στην, όπως είπα και πριν, στην αιγίδα και στο σύλλογο συνολικά του ΑΟ Καβάλα, θέλω να μου μιλήσεις για τους στόχους που έχει το σωματείο στο σήμερα, στο αύριο. Ποιοι είναι οι κοινωνικοί και οι αθλητικοί στόχοι, διότι μιλάμε για έναν σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους ανθρώπους με αναπηρία, να βγουν από το σπίτι και να ασχοληθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία. Φυσικά ο κόσμος που ακούει την κοινωνικοποίηση και την επανένταξη ίσως να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει. Ένα πράγμα θα πω, θυμηθείτε πώς ήταν στον κορονοϊό, στην καραντίνα τα 2 χρόνια. Φανταστείτε αυτή να είναι η ζωή σας. Αυτό σημαίνει κοινωνικοποίηση, να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα, από αυτόν τον εγκλεισμό μέσα στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, coach, εδώ είμαστε με αφορμή
το γεγονός το αθλητικό, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο έρχεται στις 31 Μαΐου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο ΑΟ Καβάλα θα δώσει το παρόν. Αλλά βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση εδώ και αρκετά χρόνια. Θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τότε και να φτάσουμε στο σήμερα, την εμπειρία σου ως προπονητής αυτού του τμήματος κλασικού αθλητισμού. Μάλιστα. Καταρχήν, καλησπέρα. Είμαι 20 χρόνια προπονητής στο σωματείο του Ήρης Καβάλα, τώρα ΑΟ Καβάλα. Έτσι έχουμε αλλάξει ονομασία. Και από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι με τα παιδιά που ασχολούμαι όλα αυτά τα 20 χρόνια, κυρίως με νοητική στέρηση, έχουμε στη διάρκεια των χρόνων αυτών πολλές επιτυχίες. Έχουμε πάρει μετάλλια ασημένια, χάλκινα, σε σκηταλοδρομίες, σε ατομικά αγωνίσματα και συνεχίζουμε, και ο στόχος μας φυσικά και πάλι φέτος είναι να έχουμε κάποιες καλές εμφανίσεις στους αγώνες που έρχονται το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη. Κάντε μας μια εισαγωγή για αυτό, για αυτή τη διοργάνωση, με πόσους αθλητές πηγαίνει η ομάδα, σε ποια αθλήματα και ποιοι οι στόχοι. Ναι. Φέτος έχουμε 4 αθλητές. Οι 2 είναι καινούργοι σχετικά, οι 2 είναι οι παλιοί μας οι αθλητές που είναι και αρκετά μεγάλοι, βετεράνοι θα μπορούσα να πω έτσι σε ηλικία. Πάντα έχουμε στόχους αν μπορούν τα παιδιά να περάσουν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Εγώ κυρίως ασχολούμαι με ταχύτητες και με άλματα σε αυτά τα παιδιά, οπότε εκεί έχουμε τους στόχους μας για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια διάκριση. Τα τελευταία βέβαια χρόνια, έτσι αν εξαιρέσουμε τον κορονοϊό, τα παιδιά που είχα και που συνεχίζουν να προπονούνται μαζί μου έχουν περάσει στους τελικούς, έχουν πάρει καλές θέσεις, έχουν όρεξη για δουλειά και πάντα έρχονται με πολύ καλή διάθεση στις προπονήσεις που κάνουμε 3 φορές τη βδομάδα. Έτσι. Και επειδή μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς μπορεί να ενταχθεί ένα άτομο στο σύλλογό σας, να δοκιμάσει να βρεθεί σε ένα άθλημα του στίβου, του κλασικού αθλητισμού, τι ακριβώς χρειάζεται, πώς ακριβώς μπορεί να έρθει σε επαφή και επικοινωνία μαζί σας για να προχωρήσει, ας πούμε, και να ενταχθεί στις προπονήσεις αρχικά και αργότερα να αγωνιστεί κιόλας. Κάνουμε πρόσκληση σε παιδιά που θα ενδιαφερθούν έτσι σε τέτοια άτομα μέσω και της ομάδας που έχουμε στο Facebook, της ομάδας του συλλόγου μας. Αν αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει, μπορούν ας πούμε, οι ενδιαφερόμενοι γονείς που έχουν τα παιδιά τους και θα ήθελαν να ασχοληθούν με το στίβο να έρθουν στο στάδιο να βρουν εμένα προσωπικά που είμαι εδώ 3 φορές τη βδομάδα, έτσι, και οι μέρες καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με το πώς μπορούν και τα παιδιά να κάνουν προπόνηση. Ζητώντας τον Ασλανή, τον Δημήτρη, έτσι εμένα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και από εκεί και πέρα θα τους δώσω εγώ οδηγίες για το τι κάνουμε στις προπονήσεις και τι στόχους έχει ο σύλλογός μας για τους αγώνες που κάνουμε κάθε χρόνο. Που ο κύριος στόχος βέβαια είναι πάντα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται πάνω κάτω τέτοιο καιρό, Μάιο-Ιούνιο. Και λόγω της εμπειρίας σας, επειδή είμαστε σε χρονιά Ολυμπιάδας και ταυτόχρονα Παραολυμπιάδας, θέλω να μου πείτε σε τι επίπεδο πιστεύετε ότι είναι η χώρα μας όσον αφορά τον αθλητισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο 2024. Έχουμε και παρελθόν σε αυτά, έτσι όπως σας είπε και ο Πρόεδρος. Ο σύλλογός μας έχει βγάλει και παραολυμπιονίκες, έτσι, και το στάδιο ονομάζεται έτσι Αντικαραγιάννη, όπως και το κλειστό στάδιο στην Καλαμίτσα της Αλεξάνδρας της Δήμογλου, που είναι παραολυμπιονίκες και ανήκανε στο σύλλογό μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει και μια συνέχεια και φαίνεται και από τους αγώνες που γίνονται παγκοσμίως, έτσι, είτε στα παγκόσμια πρωταθλήματα είτε στα ευρωπαϊκά, ότι υπάρχει μια συνέχεια και μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας, έτσι, προσκαλώντας καινούργια παιδιά και αναζητώντας καινούργια ταλέντα, να το πω έτσι, να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική πορεία που έχει ο στίβος του κλασικού αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.